Μάγκες. Ναι, είμαι μάγκας. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Ήταν η ιδέα της Μαριλένας Παναγιωτοπούλου και του Γιώργου Βάλαρη να κάνω τα μαλλιά. Βλέπουμε πάντα όπως με κελάς. Πάντα, να είσαι ο εχθρός της μιζέριας με τρίποντα. Ναι, εντάξει, θέλω. Μ' αρέσει, ξέρεις τι θα μ' άρεσε να κάνω. Γιώργος Μαρίνος, αυτό το στυλ. Εντάξει, εγώ δεν έχω το ταλέντο του Μαρίνου, αλλά έχω αυτό το ταλέντο, το γέλιο, το χαχαχά, χαχαχού, σε λατρεύω, φέι. Έχει τύχει ποτέ να σε φέρουν σε αμηχανία μέσα από συνέντευξη? Μια φορά ο Γρηγόρης, που τον αγαπώ τον Γρηγόρη, αλήθεια, δεν είναι, είναι από τους παρουσιαστές που λατρεύω, ήθελα να πω κάτι για τη σεξουαλική μου ζωή και λίγο τσίνησα και δεν θέλω να... Τι να πω για τη σεξουαλική μου? Τι κάνω στο κρεβάτι μου, αυτό δεν αφορά κανέναν. Δεν ήθελα αυτό. Και για να πεις κάτι πρέπει να είσαι έτοιμος ή να παραδεχτείς ή να... Εγώ δεν ήμουν έτοιμος. Δεν χρειάζεται να βγω με τον ντούκα. Έχεις το δικό σου προφίλ σαν άνθρωπος. Ναι. Και δεν είσαι, ας πούμε, και άνθρωπος που προκαλείς ή που με τα προσωπικά σου, ας πούμε, θα μιλήσεις. Ναι, κοίτα, είμαι του σεξ. Μ' αρέσει ο έρωτας, το σεξ, αλλά δεν νομίζω ότι αφορά τώρα να βγαίνω να κάνω δηλώσεις. Πάντως όχι, 4.000 όχι. Δεν έχω φτάσει τον αριθμό. 4.000 όχι. Μικρότερο. Ναι. 2.000. Έλα, μιλάει όπως πάντα. Ευτυχώς που δεν του αρέσει να μιλάει για το...